Σας γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Colleen Hoover. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Να αρχίσουμε με το αξίζει η Colleen Hoover, γιατί έχει κάνει τόσο πάταγο, τι πραγματεύονται τα βιβλία της, ποια είναι, θα βγουν κι άλλα από τις εκδόσεις, διόπτρα θα βγουν και θα σας τα πω. Αξίζει το hype, έχει trigger warnings, με ποιο βιβλίο πρέπει να ξεκινήσω πρώτο, ποιο είναι το καλύτερο για σένα, αξίζει σκοτεινή αγάπη που έχω ακούσει, ανάμεικτες κριτικές. Πάμε να τα δούμε όλα. Αρχικά, όπως βλέπετε, έχω τα δύο μου παιδάκια πλέον εδώ πέρα δίπλα μου, για να τα βλέπετε κι εσείς, και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που κυκλοφόρησε το νέο μου βιβλίο. Λοιπόν, η Colleen Hoover είναι μια ξένη συγγραφέας, προφανώς, από το όνομα κιόλας το καταλαβαίνουμε, η οποία έκανε πάταγο μέσω του TikTok. Και όταν λέω μέσω του TikTok, λέω ότι τα βιβλία της υπήρχαν πολύ καιρό, αλλά δεν έπαιρναν spotlight που τους αναλογούσε. Και τώρα, επειδή στο TikTok έπαιζε πάρα πολύ το «Τελειώνει με εμάς», όλος και περισσότερος κόσμος το έβλεπε, το διάβαζε και το αγάπαγε, οπότε έγινε ένας χαμός με το «Τελειώνει με εμάς» και κατ' επέκταση με τα υπόλοιπα βιβλία της Colleen Hoover, που για μένα πραγματικά, παιδιά, αξίζουν το hype. Αξίζουν οποιοδήποτε hype. Και πάμε να τα ξεκινήσουμε για να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, αυτά τα βιβλία είναι κοινωνικά αισθηματικά, περισσότερα αισθηματικά, αλλά και το κοινωνικό στοιχείο είναι αρκετά έντονο, γιατί σε κάθε βιβλίο περνάει κάτι ξεχωριστό. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε πάρα πολύ τη θλίψη. Εδώ βλέπουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει το μυαλό ενός ανθρώπου και όλα τα κραυγαλαία πράγματα που μπορεί να κάνει. Εδώ πέρα βλέπουμε αρκετά για χρήση ναρκωτικών και για το τι σημαίνει να ελπίζεις και να πιστεύεις σε έναν άνθρωπο, ενώ στο «Τελειώνει με εμάς», το οποίο μάλιστα είναι εμπνευσμένο και από αληθινά γεγονότα, βλέπουμε την κακοποίηση γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Αλλά βλέπουμε και άλλα πράγματα, όπως το πώς είναι κάποιος να είναι άστεγος και πόσο μάλλον όταν είναι ένα μικρό παιδί και τα σχετικά. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Διόπρα, το «Τελειώνει με εμάς», που για τους περισσότερους αναγνώστες της Colleen Hoover αυτό είναι και το πιο δυνατό της. «Τελειώνει με εμάς» ξεκινάει σαν μια ρομαντική ιστοριούλα, αλλά έτσι όπως συνεχίζει καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Όχι ότι οι ρομαντικές ιστοριούλες δεν έχουν κάτι να δώσουν ή ότι δεν αξίζουν ή ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Ίσα ίσα μιλάνε για την καθημερινότητα και για προβλήματα που μας αφορούν άμεσα, απλά αυτό δίνει και κάτι παραπάνω που ασχολείται και με ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που ακόμη δυστυχώς μέχρι και σήμερα υπάρχει. Αυτό το βιβλίο θα σου σπαράξει την καρδιά, πραγματικά. Καταρχήν, όλα τα βιβλία της Colleen Hoover, παιδιά, είναι εθιστικά. Και όταν λέω ότι είναι εθιστικά, εννοώ ότι ξεκινάς να διαβάζεις και δεν μπορείς να σταματήσεις. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να σταματήσεις. Και αν σταματήσεις, δεν μπορείς να σταματήσεις να τους σκέφτεσαι. Και αυτό είναι συμφωνία με το διάβολο, γιατί δεν ισχύει μόνο στο «Τελειώνει με εμάς», αλλά ισχύει σε όλα τα βιβλία της. Σε όλα, και δεν υπερβάλλω, παιδιά. Δεν υπάρχει άτομο που να έχει διαβάσει την Colleen Hoover, είτε του άρεσε είτε δεν του άρεσε, που δεν θα πει ότι τα βιβλία της είναι εθιστικά. Είναι εθιστικά. Ξεκινάς και σταματάς όταν τελειώνει το βιβλίο. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε τους δύο πρωταγωνιστές οι οποίοι αρχίζουν να ερωτεύονται, αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως το περιμένουν. Γενικά θα σας έλεγα ότι ακόμη και αν διαβάσετε την περίληψη των βιβλίων, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πραγματεύετε μέσα και σε όλα τα βιβλία πάντα υπάρχουν trigger warnings που καλό είναι να τα προσέχουμε αυτά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι τα οποία δεν τα αντέχουν να τα διαβάσουν και είναι απόλυτα κατανοητό. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η βία πρώτα απ' όλα. Οι χαρακτήρες είναι απίστευτοι, είναι πολύ ρεαλιστικοί. Είναι για μια κοπέλα η οποία κυνηγάει τα όνειρά τη. Βλέπουμε εντωμεταξύ και το παρελθόν που είχε ζήσει κάτι πολύ επίπονο. Και απλά σου σπαράζει την καρδιά. Δεν είναι μια ρομαντική ιστορία που θα περάσεις καλά και θα την έχεις το καλοκαίρι. Είναι μια ρομαντική ιστορία η οποία θα σε συνθλίψει, αλλά θα το κάνει με έναν τρόπο που θα θες να σε συνθλίψει. Δηλαδή, πώς θα το πω. Εγώ διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ανυπομονώ για τη συνέχεια, που ουσιαστικά είναι νομίζω το prequel και θα μεταφραστεί από Διόπτρα. Θα σας έχω εδώ το εξώφυλλο να το δείτε στα αγγλικά και την ημερομηνία έκδοσης. Απλά ανυπομονώ. Η ιστορία αυτή δεν υπάρχει. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι καλύτερα να μην ξέρετε τίποτα για τα βιβλία της Colleen Hoover όταν τα ξεκινάτε. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα και βγήκε είναι Οι Πληγωμένες Καρδιές. Οι Πληγωμένες Καρδιές είναι από τα πιο ήπια βιβλία της Colleen Hoover, φανταστείτε. Και πραγματεύεται τη χρήση ναρκωτικών, πραγματεύεται την ίσως και φτώχεια, ας το πούμε. Και παιδιά, αυτή η ιστορία ήταν πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ συγκινητική.
τι να πω, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Υπομονούσα για το τέλος τόσο πολύ για να δω τελικά τι θα γίνει, πώς θα καταλήξει. Και αυτό το βιβλίο μου έδειξε ότι πρέπει να πιστεύεις στον άλλον, πρέπει να πιστεύεις στον συνάνθρωπό σου, στους ανθρώπους που αγαπάς και εμπιστεύεσαι, και πρέπει να δίνεις όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά να μένεις εκεί για ανθρώπους που σου έχουν δείξει ότι το αξίζουν. Απίστευτο βιβλίο, ιδανικό για το καλοκαίρι, γιατί η πρωταγωνίστριά μας φεύγει από εκεί που έμενε και πάει να μείνει με τον πατέρα της για το καλοκαίρι, πριν ξεκινήσει το πανεπιστήμιο, και εκεί ξεκινούν τα πάντα. Το επόμενο βιβλίο λοιπόν της Colleen Hoover που βγήκε ήταν, αχ Παναγία μου, το Verity. Παιδιά, το Verity απλά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Είναι, τι να πω, δηλαδή, εγώ διάβαζα το βιβλίο και δεν πίστευα σε αυτά που διάβαζα, παιδιά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να υφίστανται κάτι τέτοιο. Δεν παίζει να διαβάζω αυτά που διαβάζω. Είχα πάθει το σοκ της ζωής μου, το ένα σοκ μετά το άλλο. Εν τω μεταξύ, διψούσα για τη συνέχεια. Περισσότερο από ότι διψούσα για κάποιο άλλο βιβλίο της και νόμιζα ότι το τελειώνουμε εμάς ήταν το καλύτερο. Όταν διάβασα το Verity, ήμουν σε φάση τελειώνουμε εμάς, who? Το Verity είναι top. Δεν υπάρχει αυτό το βιβλίο. Ακολουθούμε μια συγγραφέα η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή, αλλά εκεί πέρα που νόμιζε ότι δεν είχε δουλειές, ξαφνικά την προσλαμβάνει ένας εκδοτικός οίκος να συνεχίσει τη δουλειά μιας πάρα πολύ γνωστής συγγραφέα, η οποία όμως είχε ένα ατύχημα και δυστυχώς έχει μείνει φυτό, οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά αυτή. Όταν πάει όμως σε αυτό το σπίτι για να μαζέψει πληροφορίες, γνωρίζει και τον άντρα φυσικά της πολύ γνωστής συγγραφέας και το παιδί της. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι αυτή η οικογένεια έχει όχι μόνο πάρα πολλά μυστικά, αλλά και πάρα πολλά θεματάκια. Σκοτεινά, πράγματα πάρα πολύ σκοτεινά. Σίγουρα περικυκλώνουν αυτό το σπίτι και αυτή την οικογένεια. Έχει όλο αυτό το vibes του thriller το παλιό, με το σπίτι το μεγάλο που είναι στοιχειωμένο, αλλά δεν είναι στοιχειωμένο. Δηλαδή είναι thriller, αλλά όχι thriller με την έννοια του φαντάσματος και του, πώς να το πω, είναι thriller για αυτά που θα διαβάσετε, παιδιά, αυτά που γίνονται. Γιατί κάποια στιγμή αυτή η συγγραφέα μας, όπως ψάχνει τα πράγματα για να αρχίσει να προφανώς πρέπει να βρει κάποιες πληροφορίες για να συνεχίσει να γράφει μια σειρά βιβλίων, βρίσκει ένα χειρόγραφο. Αυτό το χειρόγραφο, Παναγία μου βοήθα, τι γίνεται σε αυτό το χειρόγραφο, δεν μπορώ να σας πω, πρέπει να το διαβάσετε, αλλά να προσέξετε, γιατί πραγματικά έχει αρκετά trigger warnings, child abuse, δηλαδή κακοποίηση ανηλίκου, πολύ γραφική σκηνή βίας που ερωτοτροπούν. Έχει αρκετά trigger warnings, πρέπει να προσέχετε για αυτό το βιβλίο, αλλά αξίζει με τα χίλια. Για μένα είναι το αγαπημένο μου μέχρι και σήμερα. Δεν τα έχω διαβάσει όλα, έχω διαβάσει όμως 4 και από αυτά τα 4 είναι το αγαπημένο μου και πιστεύω ότι και μέχρι το τέλος θα είναι το αγαπημένο μου. Αυτό το βιβλίο ήταν τρομερό. Το σοκ στο τέλος, απλά ήμουν σε φάση, δεν παίζει. Δεν παίζει, Colleen, τι κάνεις. Είχα τρελαθεί. Με βλέπετε και τώρα τρελαμένη είμαι γενικά, αλλά τώρα πιο πολύ. Απλά διαβάστε το, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Το έχετε καταλάβει όλα από τα βλέμματά μου. Και λοιπόν, μόλις τελείωσα τη σκοτεινή αγάπη και... Smart all the way. Αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολύ smart. Γενικά αυτό που μου αρέσει στην Colleen Hoover, παιδιά, είναι ότι όλα της τα βιβλία είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Τελείως διαφορετικά όμως. Λοιπόν, και αυτό δεν συμβαίνει συνήθως με συγγραφέα, γιατί έχω παρατηρήσει ότι γενικά οι περισσότεροι συγγραφείς όταν βγάζουν πάρα πολλά βιβλία, και αυτό είναι το 8ο βιβλίο της, έχουν την τάση να επαναλαμβάνονται. Όχι ότι το κάνουν επίτηδες απαραίτητα, απλά όταν είσαι ένας άνθρωπος που σου αρέσει κάτι συγκεκριμένο, θα σου αρέσει γενικά αυτό το κάτι συγκεκριμένο και θα το κάνεις γενικά. Η Colleen Hoover πραγματικά δεν επαναλαμβάνεται σε κανένα της βιβλίο. Σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο ακολουθούμε την Tate, η οποία πάει και μετακομίζει στον αδερφό της, προσωρινά μέχρι να βρει ένα σπίτι, και γνωρίζει το γείτονά του και κολλητό του, τον Miles. Καταρχήν, εγώ λατρεύω το trope, ερωτεύομαι τον κολλητό του αδερφού μου. Το λατρεύω. Δεν μπορώ. Βλέπουμε ότι και ο Miles έχει ένα ενδιαφέρον για την Tate. Αλλά γενικά ο Miles είναι πολύ κρυψίνους. Κρύβει πάρα πολλά μυστικά και φαίνεται να κρύβει ένα πολύ σκοτεινό πόνο. Σε αυτό το βιβλίο είναι όλα λάθος, αλλά γίνονται όλα σωστά. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Οι συμπεριφορές είναι τόσο λάθος, αλλά έχουν το σωστό λόγο για να είναι τόσο λάθος. Αυτό το βιβλίο γενικά το έχουν είτε αγαπήσει είτε έχουν απογοητευτεί από αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι τελειώνοντάς το, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος έχει απογοητευτεί από τη σκοτεινή αγάπη. Σίγουρα δεν μοιάζει με τα άλλα τη βιβλία, μα αυτό είναι το καλό, παιδιά. Ότι κανένα βιβλίο δεν μοιάζει με κάποιο άλλο.
Σε αυτό το βιβλίο εγώ έκλαψα με τόσο πόνο όσο είχα κλάψει το Hunger Games το τρίτο. Όποιος το έχει διαβάσει μπορεί να καταλάβει. Γενικά δεν κλαίω εύκολα με βιβλία, σχεδόν καθόλου εύκολα δεν κλαίω με βιβλία και κλαίω πάρα πολύ σπάνια. Το ότι έκλαψα στο Hunger Games το τρίτο ήταν και δικαιολογημένο με αυτά που γινόντουσαν. Το ότι έκλαψα εδώ πάλι είναι δικαιολογημένο, αλλά με έπιασε τελείως εξωπρόοπτου. Δηλαδή έκλαιγα και ήμουν σε φάση, όπα, τώρα κλαίω, με έκανε να κλάψω. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό βιβλίο. Λίγο πριν το σημείο, το οποίο ήταν προς το τέλος που έκλαψα, δεν είχα καμία ιδέα για το πόσο πρέπει να βάλω σε αυτό το βιβλίο. Δεν ήξερα, ένιωθα τόσο βέβαιη. Ήμουν σε φάση και ναι και όχι, και έτσι και γιουβέτσι. Και όμως μου αρέσει αυτό, όμως τι κάνει εκεί και γιατί γίνεται αυτό και όμως γίνεται το άλλο. Μα αυτό είναι ένα βιβλίο, παιδιά. Αυτό είναι ένα καλό βιβλίο. Είναι ότι σε κάνει να αμφισβητείς τα πάντα. Ότι ναι, μου αρέσει, όμως δεν μου αρέσει εκείνο και ναι, μου αρέσει το άλλο. Όμως και δεν είναι ακριβώς δεν μου αρέσει. Είναι αυτά τα πράγματα, είναι τόσο επίπονα, τόσο λάθος, αλλά δεν ξέρω πώς πρέπει να σας το περιγράψω, παιδιά, για να σας εξηγήσω ότι όλο το hype της Colleen Hoover αξίζει και με το παραπάνω και θα το βρωτοφωνάζω ακόμη και αν δεν συμφωνείτε κάποιοι. Για μένα αξίζει. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική γνώμη. Θέλω όμως να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Θέλω να μου πείτε γιατί η σκοτεινή αγάπη σας απογοήτευσε. Θέλω να μου πείτε γιατί πιστεύετε ότι η Colleen Hoover δεν αξίζει ή γιατί πιστεύετε ότι αξίζει εσείς. Πείτε μου τι σας έχει δώσει εσάς η Colleen Hoover. Γιατί εμένα προσωπικά μου έχει δώσει ιστορίες οι οποίες θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μου. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα των χαρακτήρων, αλλά θυμάμαι από την αρχή μέχρι το τέλος τι έγινε στο βιβλίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι κάθε συνέστημα που ένιωσα. Κάθε σοκ, κάθε φάση που έπρεπε απλά να αφήσω λίγο το βιβλίο στην άκρη για να πάρω μια ανάσα. Δεν είναι απλά βιβλία της Colleen Hoover, δεν ξέρω πώς το κάνει, είναι τέρμα ηθιστικά, πορώνεσαι με τα βιβλία της, πορώνεσαι με εκείνη, ανυπομονείς για το επόμενο βιβλίο, χωρίς να ξέρεις καν τι συμβαίνει στο επόμενο βιβλίο, χωρίς να ξέρεις αν είναι καλό. Μέχρι στιγμής έχω διαβάσει 4 βιβλία, είναι όλα εκπληκτικά. Για μένα προτεραιότητα έχει το Verity, μετά πάει... Εννοείται το τελειώνει με μας, μετά πάει σκοτεινή αγάπη και τέλος πάει το πληγωμένες καρδιές. Όχι ότι δεν ήταν τόσο ωραίο το πληγωμένες καρδιές, απλά τα άλλα τρία με έκαναν να... Δεν ξέρω, αυτό το πληγωμένες καρδιές ήταν και μια πιο έτσι safe ιστοριούλα και πιο... Όχι απαραίτητα feel good με αυτά που γίνονται, αλλά ήταν λίγο πιο ήπια από τις άλλες τρεις. Ο πόνος, η απελπισία... Το σοκ που έχω νιώσει στις άλλες τρεις ιστορίες ήταν... Δεν μπορώ να το περιγράψω, παιδιά. Σκοτεινή αγάπη που είναι και το πρόσφατο, πιστεύω ότι ίσως καλύτερα θα ήταν, επειδή ακριβώς ήταν ένα βιβλίο που είτε αγαπιέται είτε όχι τόσο, καλύτερα να σχηματίσετε την άποψή σας από μόνοι σας. Είναι η σκοτεινή αγάπη, είναι πραγματικά σκοτεινή με όλο τι το είναι. Καταρχήν δεν μπορούσα να το αφήσω. Διάβαζα, γινόταν κάτι, ήμουν σε φάση, πρέπει να μάθω τώρα. Συνέχιζα τις σελίδες σαν καπνός. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πρέπει να ηρεμήσω, πρέπει να πάρω μια βαθιά ανάσα. Πρέπει να ηρεμήσω γιατί έχω πάθει αμόκ με την Colleen Hoover και για μένα είναι ξεκάθαρα δικαιολογημένο το αμόκ. Αν με ρωτήσετε για ποιο πρέπει να ξεκινήσετε, με ποιο βιβλίο πρέπει να ξεκινήσετε, θα σας έλεγα ότι παρόλο που το Verity είναι το αγαπημένο μου, δεν θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσετε με το Verity γιατί είναι αρκετά... Σκοτεινό είναι και αυτό, αλλά είναι και πολύ σοκαριστικό. Έχουμε θεματάκια στο Verity, δεν είμαστε καλά. Παθαίνουμε τις κρίσεις μας. Άνοιξε το φως λίγο γιατί έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τώρα, όσον αφορά το σκοτεινή αγάπη, θα σας έλεγα ότι δεν πρέπει να ξεκινήσετε με αυτό, γιατί είναι ένα βιβλίο που είτε αγαπιέται ή μισείτε. Οπότε, αν δεν σας αρέσει και σας απογοητεύσει, μετά θα σας απογοητεύσει η Colleen Hoover. Οπότε, καλύτερα να μην το ρισκάρετε. Γιατί να μην ξεκινήσετε με τις πληγωμένες καρδιές. Γιατί πιστεύω ότι οι πληγωμένες καρδιές ήταν το πιο ήπιο από τα άλλα τρία. Τα άλλα τρία είναι πολύ πιο σοκαριστικά, μπορούν να σου δώσουν κάτι πολύ παραπάνω, θα σε κάνουν πραγματικά να πορώνεσαι. Οπότε για μένα η καλύτερη λύση να ξεκινήσετε είναι το τελειώνει με εμάς, γιατί έχει λίγο απ' όλα και μετά ίσως θα μπορέσετε να αποφασίσετε εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι πρέπει να ξεκινήσετε με την Colleen Hoover και να τη διαβάσετε. Δεν ξέρω αν δεν το καταλάβατε αυτό από τον ενθουσιασμό μου σε όλο το βίντεο. Κιμόλι, παιδιά, σας το λέει. Φωνάζει, κιμόλι. Και εκτός από αυτά τα 4 βιβλιαράκια, περιμένουμε πολύ σύντομα το It Starts With Us.
που συνδέεται με το τελειώδη με μας. Βγαίνει επίσης το November 9 που μου είπε μια κοπέλα, παιδιά, και έπαθα ένα σοκ και μια ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία, ότι συνδέεται λίγο με το σκοτεινή αγάπη, όχι απαραίτητα τους χαρακτήρες, αλλά έναν χαρακτήρα που γνωρίζει τους χαρακτήρες από τη σκοτεινή αγάπη. Οπότε έχω εξετρελαθεί. Ανυπομονώ να βγει το November 9, σας έχω εδώ την ημερομηνία κυκλοφορίας για να το δείτε. Τα περιμένουμε πώς και πώς, Διόπτρα. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πω ότι οι εκδόσεις Διόπτρα έχουν φέτος αποφασίσει να μας ξεκληρίσουν από τα λεφτά μας, να μην μας αφήσουν ούτε 5 λεπτά. Γιατί βγάζουν φανταστικά βιβλία, θα σας τα στέχω όλα εδώ για να τα δείτε. Atlas X, Love Hypothesis, έρχονται πολλά βιβλία, παιδιά, έρχονται πολλά βιβλία και πολύ υπέροχα βιβλία, και το Love Hypothesis είναι φανταστικό. Περιμένω τα σχόλιά σας, γιατί, παιδιά, το να βλέπω σχόλιά σας είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και βοηθάει πάρα πολύ και στο engaging στο YouTube. Κάθε σχόλιο μετράει και ειδικά όταν μου αφήνετε, νιώθω ότι απολαμβάνετε το βίντεό μου. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που σχολιάζετε, που πατάτε το like, που έχετε πατήσει το subscribe. Αφήστε μου τι άλλες απορίες έχετε για την Colleen Hoover και τι άλλο θα θέλετε να συζητήσουμε. Αυτά είχα να πω εγώ. Νομίζω τα είπα όλα. Αυτά. Αυτά, παιδιά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο την άλλη Τετάρτη. Γεια σας!